Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο στο Πάξι. Είμαι η Ειρήνη και σήμερα θα σας κάνω μια συνταγή που από ό,τι βλέπω θέλετε, μου ζητάτε, γιατί βγάζω και διάφορα στα stories και έτσι βλέπω από εκεί και τι συνταγές θέλετε. Θα κάνουμε λοιπόν φιλέτο γλώσσας στο φούρνο χωρίς πολύ λάδια, θα το συνοδεύσουμε με λαχανικά, ένα πολύ ελαφρύ και υγιεινό φαγητό και πάρα πολύ εύκολο όπως θα δείτε. Αντί για γλώσσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και οποιοδήποτε άλλο φιλέτο λευκού ψαριού, όπως ξέρω εγώ πέρκα, μπακαλιάρο. Είναι και ψάρια τα οποία δεν έχουν πολύ έντονη γεύση και γι' αυτό το λόγο θα τους βάλουμε μπαχαρικά, να τους δώσουμε τη γεύση, να τους δώσουμε γεύση. Δεν θα τα κάνουμε τηγανιτά όπως τα έχουμε συνηθίσει, θα τα κάνουμε στο φούρνο, πολύ υγιεινά, με ελάχιστο λάδι, θα γίνουν πάρα πολύ νόστιμα και είναι ένα φαγητό που αρέσει και πολύ στα παιδιά που προτιμούν τα φιλεταρισμένα ψάρια που δεν έχουν πολλά κόκαλα. Φυσικά, να μην ξεχνάτε ότι τη συνταγή αναλυτικά όλα μπορείτε να τα βρείτε στο paxi.gr και πάω να ξεκινήσω. Ξεκινάω με τα λαχανικά μου, τα έχω κόψει στα 4, τα καρότα τα έχω ξεφλουδίσει κιόλας. Εγώ χρησιμοποιώ κολοκυθάκια και καρότα. Θα τα αλατίσω. Λίγο πιπέρι και ξύσμα από λεμόνι. Λίγο ελαιόλαδο και θα τα ανακατέψω καλά. Τα βάζω στο ταψί, τα απλώνω και τα βάζω στο φούρνο στους 220 βαθμούς Κελσίου. Εν τω μεταξύ θα προετοιμάσω το ψάρι μου. Θα φτιάξω πρώτα το μείγμα με τα μπαχαρικά, με τα οποία θα λείψω το ψάρι για να πάρει γεύση όπως είπαμε. Σε ένα μπολάκι λοιπόν θα ρίξω κουρκουμά, ελάχιστη σκόνη από γαρίφαλο και μοσχοκάριδο, κανέλα, κάρδαμο, το οποίο το έχω αλέσει, και πιπερόκαμα. Αλάτι και πιπέρι. Τα ανακατεύω πρώτα αυτά πάρα πολύ καλά. Συνεχίζω με τριμμένο τζίντζερ και σκόρδο. Και χυμό από lime ή από λεμόνι. Ουσιαστικά φτιάχνω μία πάστα. Έχει μυρίσει από τα αρώματά τους όλη η κουζίνα και τώρα θα πάρω ένα-ένα το φιλέτο, θα το βάλω σε ένα πιάτο και θα το αλείψω ένα-ένα με το μείγμα που έφτιαξα. Κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Το γυρίζω στο ταψί και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο και τα υπόλοιπα. Το ψάρι, αν έχω χρόνο, μπορώ να το έχω κάνει και από την προηγούμενη και να το αφήσω έτσι, σκεπασμένο βέβαια με μεμβράνη, στο ψυγείο. Πάμε λοιπόν τώρα να τα συνεχίσουμε. Σε ένα μεγάλο πιάτο θα απλώσω τη φρυγανιά και θα πανάρω τα φιλέτα μου. Βγάζω το ταψί από το φούρνο και θα βάλω τώρα πάνω στα λαχανικά μου τα φιλέτα, αφού τα πανάρω πρώτα όλα ένα-ένα και από τις δύο πλευρές. Ραντίζω από πάνω με λίγο ελαιόλαδο. Μουσική
και το βάζω πίσω στο φούρνο στους 220 πάλι βαθμούς Κελσίου, αλλά στον αέρα. Το ψάρι είναι έτοιμο, έχει ψηθεί, έχει γίνει τραγανό και κριτσιναριστό εξωτερικά και τώρα θα το σερβίρω φυσικά. Γαρνίρω με λάιμ και λίγο φρέσκο κόριανδρο ή μαϊντανό, ό,τι προτιμάμε. Και είναι ώρα φυσικά για τη δοκιμή. Τραγανό εξωτερικά και τόσο ζουμερό εσωτερικά και μαλακό, αυτό είναι άλλωστε το χαρακτηριστικό στα παναρισμένα, είτε είναι κρέας είτε είναι ψάρι. Φυσικά, αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε ακριβώς με την ίδια διαδικασία και τηγανιτό. Αλλά είδατε, το κάνουμε στο φούρνο, είναι πολύ πιο ελαφρύ και γίνεται επίσης πάρα πολύ γρήγορα. Ελπίζω να το φτιάξετε, να μου στείλετε φωτογραφίες σας ή αν προσθέσετε κάτι άλλο εσείς, πώς αλλιώς μπορείτε να το κάνετε. Φυσικά, εκτός από λαχανικά, μπορούμε να βάλουμε και ρύζι, ζυμαρικά, μπορούμε να βάλουμε σαν γαριτούρα ό,τι άλλο θέλουμε. Εμένα αυτή είναι μια εκδοχή που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και πάρα πολύ γευστικό, ακριβώς όπως σας είπα και στην αρχή, εξαιτίας των μπαχαρικών. Δεν είναι καυτερό. Μπορούμε όμως να τα συνδυάσουμε και με ένα γιαουρτάκι ή με λίγο τζατζίκι σαν συνοδευτικό. Ταιριάζει απόλυτα. Μην ξεχνάτε, τη συνταγή, τα υλικά και όλα τα βρίσκετε αναλυτικά γραμμένα στο pax.gr. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε like σε αυτό, να μου αφήσετε από κάτω τα σχόλιά σας και για τη συνταγή και τι άλλες συνταγές θέλετε να φτιάξουμε και φυσικά να το κοινοποιήσετε να το δουν και οι φίλοι σας. Μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε σε Facebook, YouTube και Instagram. Αυτά από εμένα, θα τα πούμε σε μια επόμενη συνταγή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας!